Πάμε παραπολιτικά 90,1 στον κύριο Ξανάκη. Και Βασίλη Κουβέρη. Και πάμε γρήγορα στον κύριο Βασίλη Αρχοντίδη, τον αντιδήμαρχο Λίμνου. Έχουν τα προβλήματα σε άνθρωποι, έχουν και εμάς, αλλά πρέπει να ενημερώνουμε τι γίνεται. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς συνεχίστηκαν οι βροχές? Ναι, ναι, και μέχρι τώρα που μιλάμε, ναι, βρέχει, αλλά όχι έτσι όπως ήταν την πρώτη μέρα. Έχει εκτονωθεί η κατάσταση. Χθες βέβαια μέχρι τις 10-11 η ώρα είχαμε πάλι έντονη βροχόπτωση, είχαμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε εκτόνωση. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, ήταν το φράγμα του Κοντιά που υπερχείλησε, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπερχείλησε το φράγμα του Κοντιά. Ήταν σε κίνδυνο να υπερχειλήσει. Αλλά έβρεξε πάρα πολύ. Έπεσε πάρα πολύ όγκος νερού. Και από τα γύρω βουνά, οι χήμαροι, τα ρέματα υπερχείλησαν. Αυτό έγινε και με το ποτάμι, που το ρέμα που είναι μέσα στην Μύρινα. Και αυτό, και στη Μύρινα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στον Κοντιά. Ναι. Εσύ είχατε και δύο ανθρώπινες απώλειες εκεί στο νησί, θέλω να πω. Ναι, ναι, ήταν εδώ στο χωριό, στην περιοχή του Κοντιά. Ναι. Τώρα, η κατάσταση τώρα που μιλάμε πώς είναι? Έχετε κάνει κάποιο απολογισμό πρώτο? Ναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην αγροτική οδοποιία. Ναι. Έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. Αμάν. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν δρόμοι πια ουσιαστικά, έτσι έχουν βγει εκτός λειτουργίας δρόμοι. Έχει καταστραφεί ένα 50% του αγροτικού δικτύου. Αυτό δηλαδή που εξυπηρετεί τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στις τάνες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Σε μισή δρόμη. Ναι. Το επαρχιακό δίκτυο, κύριε Αρχοντίδη, αυτό δηλαδή που συνδέονται μέσα η Μύρινα. Το επαρχιακό δίκτυο αυτή τη στιγμή είναι, μπορούμε να πούμε, σε καλή κατάσταση. Μες. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουν πέσει μέσα στον δρόμο φερτά υλικά. Εχθές τα καθαρίσαμε, αλλά πάλι χθες το βράδυ πάλι είχαμε αυτό το φαινόμενο. Πέτρες, κοτρώνες, ξέρω εγώ. Όχι, χώματα. Και μόνο σε ένα σημείο, στην είσοδο του χωριού του Θάνους, έχει γίνει μια πολύ μικρή κατολίσθηση. Ναι. Ήδη είναι τα συνεργεία εκεί και καθαρίζουν. Είναι εκτός κινδύνου αυτή τη στιγμή το νησί, σύμφωνα με αυτά που σας λένε και οι μετεωρολόγοι, ή απλό υπάρχει κίνδυνος για τις επόμενες ώρες, εν πάση περιπτώσει? Έχετε κάποια εικόνα, ή τελείωσε το βαρύ, ότι ήταν να γίνει το βαρύ? Το βαρύ τελείωσε. Μάλιστα. Έχει βέβαια, δείχνει κάτι βροχές, αλλά δεν είναι αυτό το έντονο φαινόμενο που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Κατασταθούν γρήγορα οι ζημιές. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Βαλίδη. Να είστε καλά.